Ιανουαρίου. Πρώτο σφύριγμα από τον Χατζη Βασιλείου. Με τον Άδωνη. Για να δούμε τώρα τον Μαζουρέκ. Δοκιμάζει το σουρ, θα μαζέψει. Μαζουρέκ. Εκτελεί, είναι καλή εκτέλεση. Ο Ηλία θα κερδίσει την κεφαλιά. Θα μπλοκάρει ο Πρινιωτάκης. Βγάζει για τον Γκορουμπέτ. Ωραία αναπτύξη από τον Εθνικό. Μάριος Ηλία. Κρατάει μπαλά. Ηλία μπαίνει στην περιοχή. Περνάει τον Κυριάκου. Ο Μάριος Ηλία πίσω το σουτ έξω. Για να δούμε εδώ τώρα τον Βοϊτκόφσκι. Κρατάει μπάλα. Αφήνει για τον Τούρι. Το σουτ. Η επέμβαση από τον Πρινιωτάκη. Την Τζανί εδώ δέχεται την πίεση. Κερδίζει ο Βοϊτκόφσκι για τον Μάζουρεκ. Εκτός περιοχής δοκιμάζει το σουτ. Θα μαζέψει ο Πρινιωτάκης. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και σημαντικά τον Εθνικό. Όπως εδώ να δούμε τον Ηλία. Γυρίζει στην περιοχή ο Κωνσταντίνος Ηλία. Το σουτ, την μπάλα έξω. Ξανά μπροστά η ομάδα του Εθνικού. Για να δούμε τον Μάριο Ηλία. Μπαίνει στην περιοχή. Ωραία τρίπλα. Μάριο Ηλία το σουτ στα δίκτυα. Δικαίωση για τον Εθνικό που έχανε τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη. Στο 43 ο Μάριο Ηλία είναι ο άνθρωπος που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα για να κάνει το 1-0 και να λυτρώσει την ομάδα της Άχνας, η οποία ήταν ανώτερη, ήταν αυτή που έφτιαξε ευκαιρίες. Στο τέλος δικαιώνεται. Το βολέ του Χριστοδούλου δεν είναι καλό. Κερδίζει η ομάδα της Δόξας και πάει να βγει μπροστά με Φασουλιώτη. Δοκιμάζει το σούτο Φασουλιώτη. Η μπάλα θα περάσει κόρνερ. Κινηθεί ο Ηλίας Χαραλάμπους. Μάζουρεκ εκτελεί. Μπάλα περνάει και φαγιά που έγινε στα δίκτυα. 2-0 η ομάδα του Εθνικού. Πετυχαίνει γκολ στο 52 νωρίς το δεύτερο ημίχρονο και ο σκόρερ πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. Ο Ντούρις πρέπει να είναι στο 52. 2-0 ο Εθνικός με τον Μίχαλ Ντούρις. Να δούμε όμως τον Εθνικό. Μάριος Ηλία περνάει μπαγιά για τον Μάζουρεκ στην περιοχή. Ο Μάζουρεκ ψάχνει στηρίγμα να δοκιμάζει το σουτ. Η μπάλα στον Κυριάκου και κόρνερ. Λοιπόν, θα είναι οι αλλαγές για την ομάδα του. Εδώ είναι οι φωνές που υπάρχουν για χέρι. Πηγαίνει στο on-field review έτσι ώστε να δει την φάση και να πάρει ο ίδιος την απόφαση. Εδώ βλέπουμε υπάρχει χέρι, είναι ανοιχτό το χέρι του Χάρη Κυριάκου. Από αυτό εδώ το replay νομίζω είναι πιο ξεκάθαρο. Και δίνει πέναλτι. Αλλάζει την απόφασή του, δίνει πέναλτι. Ντούρις απέναντι από τον Πρινιωτάκη. Μίχαλ Ντούρις παίρνει φορά, εκτελεί. 3-0 ο Εθνικός. Πολύ μεγάλο προβάδισμα. Δεύτερο γκολ ο Μίχαλ Ντούρις. Ξεκινάει εντυπωσιακά το δεύτερο μέρος η ομάδα της Άχνας. Επιβλητικός ο Εθνικός. Για να δούμε τον Εμπραλίντζε. Ανεβαίνει πολύ ωραία, περνάει από τον Γκορουμπέτς. Εμπραλίντζε στην περιοχή, πήγε να περάσει και τον Άδωνη χωρίς αποτέλεσμα. Επιμένει όμως η ομάδα της Δόξας με τον Μέσκα. Εμπραλίντζε, Μέσκα περνάει για τον Ασαμόα. Ευκαιρία εδώ το σουτ έξω. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία της Δόξας στο παιχνίδι. Τον αποσύρει από το παιχνίδι για να βάλει τον Ταράσος που είναι και πιο φρέσκος. Τελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα προς τα πίσω, ευκαιρία. Η μπάλα δεν θα καταλήξει στα δίκτυα. Στην κεφαγιά που έγινε, Εμπραλίντζε στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται στα δίκτυα. 3-1 μειώνει η ομάδα της Δόξας. Το έψαχνε αυτό τον γκολ στο 84. Και πετυχαίνει τον γκολ που τόσο πολύ ήθελε για να αποκτήσει ξανά τις ελπίδες που είχε χάσει μετά το 3-0 ξανά. Και πάλι Αντάμοβιτς, η μπαγιά στην περιοχή. Απομακρύνεται προσωρινά η μπάλα, το σούτ από τον Ασαμόα. Θα μαζέψει σταθερά την μπάλα ο Χριστοδούλου. Το εισβάρωσε αποτέλεσμα στην έδρα της σε μία εβδομάδα. Τέλος παιχνιδιού από τον Θωμά Χατζηβασιλείου που σφυρίζει για τελευταία φορά.